Παραμένω ωστόσο στο χώρο της υγείας, γιατί χθες έγινε γνωστό ότι άνοιξε η πλατφόρμα για το κλείσιμο ραντεβού αναφορικά με το νέο επικαιροποιημένο μονοδύναμο εμβολίου για τον κορονοϊό και ότι διατίθεται από σήμερα στην ελληνική αγορά. Με καλωσορίζω στο πλαίσιο της εκπομπής το Γενικό Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, κύριο Νίκο Λαθουράκη. Πώς είστε, καλημέρα κύριε Λαθουράκη. Καλημέρα. Καλημέρα στο κρατέσα. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί εδώ είναι δύο πράγματα που δεν μου πάνε καλά. Το ένα λέει ότι για να γίνει αυτό το εμβόλιο θα πρέπει να υπάρχει συνταγή γιατρού, αν θυμάμαι καλά, ή έχει αλλάξει? Όχι, ο εμβολιασμός για τον κορονοϊό δεν προϋποθέτει συνταγή γιατρού. Μέσω του gov.gr κλείνουμε το ραντεβού μας, το εμβόλιο.gov.gr, της πλατφόρμας ή του φαρμακείου. Επιπλέον, κάποιοι πολίτες που έχουν ήδη προγραμματισμένο ραντεβού με το παλιό εμβόλιο θα έχουν και ένα καινούργιο ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό τους για να επαναπρογραμματίσουν την καινούργια διαδικασία με το νέο εμβόλιο. Δηλαδή, να μην κάνουν το παλιό, θέλετε να πείτε, αν το επιθυμούν και να πάνε σε αυτό το μονοδύναμο. Αν είχαν ένα ραντεβού αυτή τη στιγμή, υπήρχαν κάποιοι συμπολίτες μας που είχαν κλείσει ένα ραντεβού και δεν. Αυτή τη στιγμή θα επαναπρογραμματιστεί για το καινούργιο εμβόλιο. Αποκλειστικά θα γίνονται τώρα εμβολιασμοί με το νέο εμβόλιο, αυτό το μονοδύναμο, το νέο επικαιροποιημένο εμβόλιο. Αυτό που ακούγαμε χθες από την συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο Υπουργείο Υγείας, από την Υπουργό Υγείας, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, από την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, είναι ότι έχουμε πάρει 1,6 εκατομμύρια διαθέσιμα από το απόθεμα, το ευρωπαϊκό απόθεμα εμβόλια, και αν χρειαστεί θα πάρουμε και άλλα. Εάν είναι αυτό ακόμα το νούμερο το οποίο επικρατεί, κύριε Λαθουράκη. Ναι, αυτό είναι. Ουσιαστικά έχουμε πάρει αρκετές δόσεις αυτή τη στιγμή εμβολίων και ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να ανανεωθούν αν υπάρχει ζήτηση και αν ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος, φαντάζομαι, των πιο ευπαθών ομάδων, οι οποίοι κάποιοι θα προχωρήσουν πιο έγκαιρα να κάνουν εμβόλιο. Θα υπάρχει διαθεσιμότητα. Ωραία. Το αμέσως επόμενο ερώτημα, έτσι όπως γεννάται από πάρα πολύ κόσμο. Μα αφού έχουμε βγει από αυτή την πανδημία, μα αφού είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και με λίγο αυξημένη προσοχή νομίζω ότι είμαστε όλοι μας καλά, γιατί θα πρέπει να πάμε σε εμβολιασμό εκ νέου, άσχετα με το αν είναι όποιος το επιθυμεί ή σε κάποιες ομάδες, όπως συμβουλεύεται οι γιατροί, ότι είναι απαραίτητο να γίνει το εμβόλιο αυτό? Να τα βάλουμε σε ένα... Έχουμε βγει από το καθεστώς της πανδημίας, όμως η επιφυλακή είναι πολύ μεγάλη. Ο COVID είναι εδώ. Γνωρίζουμε και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 45 νεκρούς από κορονοϊό. Είχαμε την αμέσως προηγούμενη είχαμε 53. Τα κρούσματα έχουν αυξηθεί, όπως και οι εισαγωγές στο νοσοκομείο. Ένα είναι αυτό. Επιπλέον, το εμβόλιο πια δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν γίνεται με τη μαζική υποχρεωτικότητα όπως γινόταν την πρώτη περίοδο. Εδώ πάμε σε επικαιροποιημένο εμβόλιο των ατόμων εκείνων που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο. Είτε λόγω ηλικίας, είτε κάποιο υποκείμενο νοσήματος. Όπως είναι άνθρωποι που είναι σε νοσοκαταστολή, καρδιοπαθείς, ζαχαροδιαβητικοί. Και επίσης στους ανθρώπους που έρχονται συχνά σε επαφή, όπως είναι οι επαγγελματίες υγείας, που έρχονται συχνά σε επαφή με τον ιό. Αυτοί οι πολίτες είναι αυτή τη στιγμή μπαίνουν κατά προτεραιότητα στο να κάνουν αυτό το εμβόλιο. Και όπως ξέρετε, προφανώς ούτε σε πανδημία γρίπης είμαστε, αλλά κάθε χρόνο γίνεται το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Με την ίδια λογική γίνεται και το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Δεν υπάρχει, νομίζω, καμία άλλη λογική σε αυτό. 45 νεκροί την προηγούμενη εβδομάδα με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, 53 πριν από δύο εβδομάδες. Υπάρχει και αύξηση εισαγωγών στα νοσοκομεία ενδεικτική, κύριε Λαθουράκη? Ναι, υπάρχει αύξηση 20% των εισαγωγών με κορονοϊό. Πόσο? Στα νοσοκομεία. Περίπου 20% είναι αύξηση 20%. Εισαγωγών, και νομίζω ότι είμαστε ακόμα πάρα πολύ νωρίς στο θέμα του χειμώνα, αν και βλέπουμε ότι ο κορονοϊός δεν έχει εποχικότητα. Αλλά σίγουρα θα μας απασχολήσει περισσότερο τους επόμενους μήνες. Πρέπει να είμαστε σε μία εγρήγορση. Δεν είμαστε στη φάση της πανδημίας, εννοείται. Πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα προστασίας, ο καθένας τα ατομικά μέτρα προστασίας όπως πρέπει. Δεν μπαίνουμε σε καραντίνες, αλλά πρέπει να προσέχουμε. Και όσοι ενδείκνυται πρέπει να εμβολιαστούν. Μάλιστα. Λοιπόν, ευπαθείς ομάδες και επαγγελματίες υγείας για τη δική τους την προστασία.
κλείνεται το ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας gov.gr. 352 τα εμβολιαστικά κέντρα σε όλη τη χώρα. Κλείνονται τα ραντεβού και μέσα από τα φαρμακεία, όπως είπατε και εσείς, όπως ακούγαμε χθες από την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Να σας πάω λίγο με μία, αν μπορείτε να μας δώσετε πληροφορία σε ό,τι έχει να κάνει με το αντιγρυπικό εμβόλιο. Υπάρχει το εμβόλιο το οποίο κάθε χρόνο μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς. Πέραν από τα νέα τα εμβόλια, διότι υπάρχουν και δύο νέα εμβόλια για τον κορονοϊό, για τη γρήπη, όπως μας λέγατε την προηγούμενη εβδομάδα. Και για τα τρία απαιτείται η συνταγή γιατρού ή έχει αλλάξει ειδικά για το κοινό, ας πούμε, εμβόλιο? Αυτή τη στιγμή απαιτείται και για τα τρία εμβόλια. Με βάση τα λεγόμενα της Υπουργού, από τον Νοέμβριο κάποια στιγμή θα υπάρχει πλατφόρμα ώστε τα συμβατικά εμβόλια της γρήπης, αυτά που κάναμε μέχρι πέρσι, να μπορούν να γίνουν και χωρίς συνταγή γιατρού στο φαρμακείο μέσω του ΑΜΚΑ. Δεν γνωρίζουμε πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία, ούτε αν θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι τα δύο ενισχυμένα εμβόλια, τα οποία αφορούν τις ευπαθείς ομάδες πάνω από τα 65, αυτά γίνονται υποχρεωτικά με συνταγή γιατρού και μάλιστα και η διενέργειά τους, από ό,τι πληροφορήθηκα από κάποια φαρμακεία σήμερα, η διενέργειά τους δεν γίνεται στα φαρμακεία. Δηλαδή με ενημερώσαν ότι δεν μπορούν να τα κάνουν και πρέπει αποκλειστικά να τα κάνει γιατρός σήμερα το πρωί. Για ποιο λόγο δεν μπορούν να τα κάνουν? Αυτό δεν το έχω ακόμα, δεν το έχω τσεκάρει. Απλώς με πήρε ένα τηλέφωνο ότι δεν μπορούν να το κάνουν ούτε στα φαρμακεία. Αυτό βέβαια ελέγχεται η πληροφορία. Αν ισχύει. Εννοείται για τα νέου τύπου εμβόλια. Είναι ένα ενισχυμένο καινούργιο εμβόλιο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα το συμβατικό. Απαιτείται προς το παρόν συνταγή γιατρού, γιατί υπήρξαν και εδώ πληροφορίες ότι μπορούμε να το προμηθευτούμε από το φαρμακείο, να το κάνουμε και στο φαρμακείο το εμβόλιο αυτό με τη βοήθεια του φαρμακοποιού, χωρίς τη συνταγή γιατρού, και εδώ μπέρδεψε κάποιους οι οποίοι ήθελαν τη διευκρίνηση αυτή. Και υπάρχουν και τα δύο νέα εμβόλια, μας δώσετε και αυτή την πληροφορία, αλλά αυτό διευκρινίζεται. Αλλά λέτε, από το Νοέμβριο ενδεχόμενα το συμβατικό να μην χρειάζεται συνταγή γιατρού από τα φαρμακεία. Είναι τα λεγόμενα του Υπουργού. Εμάς, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Τα εμβόλια συνταγογραφούνται. Είναι φάρμακο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το αγοράσεις ή να γίνεται χωρίς την ιατρική καθοδήγηση, γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια προτεραιοποίηση του ποιος θα πρέπει να κάνει το εμβόλιο. Είναι φάρμακο, όπως δεν παίρνουμε κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή. Αυτή είναι η θέση μας. Αν το Υπουργείο ανοίξει μια πλατφόρμα στους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν ένα συμβατικό εμβόλιο και γίνει η διενέργειά τους και η χορήγησή τους από τα φαρμακεία, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν ξέρω πότε θα το κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω τις πληροφορίες και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαθουράκη. Καλημέρα σας. Καλά. Καλημέρα.